Καλησπέρα και από την πλευρά μου πολύ ζωντανό το το πανέλ είχε ενδιαφέρον και για μένα. Ε, χθες παρουσιάστηκε η μελέτη που οποία έκανε το Ι.Ο.Β. Ε, για την ελληνική ε, φαρμακευτική βιομηχανία ε, και μια η μελέτη είναι διαθέσιμη και από την ιστοσελίδα ε, του Ι.Ο.Β. και νομίζω από το ε, την ιστοσελίδα της ε, ΠΕΦ και είναι εξαιρετικά αναλυτική. Εγώ θα προσπαθήσω πολύ σύντομα να δώσω κάποια βασικά ε, σημεία, παραπέμποντας για τις υπόλοιπε λεπτομέρειες στο κυρίως κείμενο. Ε, είμαι ο Άγγελος Τσακανίκας και είμαι Διευθυντής Έρευνας ε, στο ΙΟΒ. Ε, 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 όπως γνωρίζουμε, στο σημερινό περιβάλλον βιώνουμε μια ε, πρωτόγνωρη κρίση. Το ελληνικό ε, ε, παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα δέχεται πολλαπλές πιέσεις. Έχουμε μια οξύτατη κρίση. Δημοσιονομικών, στα δημοσιονομικά μας, ύφεση, μειωμένη ζήτηση, προβλήματα ρευστότητα, κλείσιμο επιχειρήσεων και υψηλή ανεργία. Ουσιαστικά, πέρα από το, τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκαμε τα οικονομικά μας ως κράτος, αυτό το οποίο αντανακλά αυτή η κρίση είναι αυτό το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας το οποίο ε, έχουμε. Ε, σταδιακά, όλα τα χρόνια της ευμάρειας αυτά τα οποία ζήσαμε της ε, ταχείας ανάπτυξης, ε, χάσαμε αρκετές θέσεις ανταγωνιστικότητας στην, στην, παγκόσμια κλίμακα της ανταγωνιστικότητας. Και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δεχόμαστε μια πίεση, διπλή πίεση. Από τη μια πλευρά έχουμε φθηνούς παραγωγούς που βασίζονται πολύ στο χαμηλό κόστος εργασίας και μπορούν να τροφοδοτήσουν τις αγορές μας και τη χώρα μας με φθηνά προϊόντα, όχι απαραίτητα πάντα κακής ποιότητα. Και από την άλλη πλευρά πιεζόμαστε από ποιοτικά υπέρτερου παραγωγού, αυτού που έχουν την τεχνολογία και τι παραγωγικέ ικανότητε να φέρουν προϊόντα και υπηρεσίε υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Οπότε εμεί προσπαθούμε να, να καταλάβουμε τώρα ω χώρα προ τα πού πρέπει να κινηθούμε. Αν πρέπει να γίνουμε μια χώρα χαμηλού κόστου ή πρέπει να κινηθούμε προ τον άλλον, το δυσκολότερο δρόμο βέβαια τη υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Έτσι σήμερα, ενώ βρισκόμαστε σε μια, διαδικασία δημοσιονομικής προσαρμογής με ό,τι αυτό σημαίνει για το μακροοικονομικό επίπεδο, προφανώ στο βασικό στόχο, προσπαθώντα να συγκρατήσει τι δαπάνε ω κράτο, δεν μπορεί να μην υπάρχει αυτό ο στόχο. Αλλά ταυτόχρονα αναζητούμε ένα νέο αναπτυξιακό κύκλο. Αναζητούμε του όρου και τι προποθέσει με τι οποίε θα επανακινήσουμε την οικονομία με μια άλλου τύπου ανάπτυξη. Αναζητούμε μια πιο ποιοτική ανάπτυξη, η οποία θα βασίζεται σε, ένα, σε, μια επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης με άξονα την καινοτομία ε, ε, και την εξοστρέφεια. εξωστρέφεια. Ε, σε αυτό το μοντέλο ανάπτυξης, σε αυτό το μοντέλο ανάπτυξης ο επιχειρηματικός τομέας είναι καθοριστικός. Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, διεθνώς ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες να βασίζονται στο ανθρώπινο κεφάλαιο, εξειδικευμένο ανθρώπινο κεφάλαιο και να είναι ανταγωνιστικές Ακόμα και σε συνθήκε πιστοτική ρευστότητα. Ακόμα όχι με το πρώτο φύσμα του ανέμου, για παράδειγμα, να καταραίουν. Να μπορούν να αντέξουν λοιπόν και μια ε, ε, κρίση. Και στο πλαίσιο αυτό, ψάχνουμε ποιοι είναι οι τομεί και κλάδοι με στατηγικά πλεονεκτήματα. Τι παράγουμε, προσπαθούμε να σκεφτούμε, τι παράγουμε σήμερα ω χώρα και τι μπορούμε να παράξουμε μέσω πρόθεσμα, ώστε να συμμετέχουμε σε αυτό το παγκόσμιο καταμερισμό εργασία λίγο περισσότερο παραγωγή πια και λίγο λιγότερο καταναλωτέ. Οπότε, ο συγκεκριμένο κλάδο, ο οποίο σα αφορά, ο κλάδο τη παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, μπορεί να θεωρηθεί σημαντικό για την ελληνική οικονομία. Ή απλά επαναλαμβάνουμε ο καθένα από την πλευρά του, από τον κλάδο του, ο καθένα γιατί είναι σημαντικό. Μπορεί να τεκμηριωθεί δηλαδή με κάποιο τρόπο αυτό. Μπορούν να, να, ε, να, να, μετρηθούν κάποια πράγματα. Και αν έχει οποιαδήποτε δυναμική ή είχε στο παρελθόν δυναμική, πώ αυτή μπορεί να τη συγκρατήσει ή να την ε, 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 Ποιοι είναι οι όροι και προποθέσει δηλαδή, πάνω στου οποίου μπορεί να στηρίξει μια νέα αναπτυξιακή δυναμική. Βεβαίω, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε όμω την προκειμένη περίπτωση ότι τι ιδιαιτερότητε του αγαθού ε, για το οποίο μιλάμε, διότι είναι ένα κοινωνικό αγαθό, συνδέεται και με άλλα ζητήματα τη πολιτική και έχει και τα στοιχεία τη προκλητή ζήτηση, όπω πολύ καλά ξέρουμε. Η φαρμακευτική δαπάνη, ακούσαμε και πριν, προσπαθούμε να τη είναι κεντρική στρατηγική σε όλη την Ευρώπη. Μήπω όμω. Η αποκλειστική έμφαση σε αυτό είναι μειοπική. Μήπω στην προσπάθεια να μειώσουμε τη φαρμακευτική δαπάνη δημιουργούμε κόστη σε άλλε κατηγορίε ε, ε, πολιτική, τα οποία δεν, δεν τα έχουμε μετρήσει ε, ε, ακριβώ και το τελικό αποτέλεσμα είναι ε, αρνητικό. Και ποιε είναι οι πολιτικέ προτεραιότητε που πρέπει να διαμορφώσουμε στο σημερινό περιβάλλον, λαμβάνοντα υπόψη του περιορισμού που έχουμε και του εξωγενεί και του μνημονιακού και την Τρόικα. Ε, δεν θα μπω στι λεπτομέρειε στον κλάδο που σα αφορά, δεν είμαι άλλωστε και ο ειδικότερο. Ε, οι κύριε προτάσει ατζέντα πολιτική φαρμάκου είναι η υποχρεωτική συνταγογράφηση, η εκτεταμένη υποκατάσταση και ο κλινικό έλεγχο τη συνταγογραφική συμπεριφορά των γιατρών. Έχουμε η εντύπωσή μα, διαβάζοντα ε, τι συμβαίνει σε άλλε χώρε και ποια είναι οι δικέ μα θεσμικέ παρεμβάσει οι οποίε γίνονται. Υπάρχει αίσθηση ότι πάρα πολλά πράγματα έχουν πέσει Μαζί και προσπαθούμε να τα κάνουμε πάρα πολλά μέτρα και πρακτικέ, οι οποίε σε άλλε χώρε εφαρμόζονται ίσω αποσπασματικά ή με, 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 με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ε, με αποτέλεσμα όλο αυτό ο ορημαγό, αν θέλετε, ίσων μέτρων, να καθιστά πολλέ φορέ ανφύβολη την αποτελεσματικότητά του. Γενικά είναι ένα σύνθετο ζήτημα, δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλό. Και πολλέ φορέ η αποσπασματική αντιμετώπιση ορισμένων διαστάσεων του προβλήματο, ε, για παράδειγμα, μόνο με συγκεκριμενα χαρακτηριστικα με αποτελεσμα ολο αυτο ο ορημαγο αν θελετε ισων μετρων να καθιστα πολλε φορε αμφιβολη την αποτελεσματικοτητα του γενικα ειναι ενα συνθετο ζητημα δεν ειναι ευκολο δεν ειναι απλο και πολλε φορε η αποσπασματικη αντιμετωπιση ορισμενων διαστασεων του προβληματο για παραδειγμα μονο με στοχο τη μείωση τη δαπάνη, δεν μα δίνει τη συνολική εικόνα την οποία πρέπει να έχουμε. Στην Ελλάδα, καλώς ή καλό η μοναδική χώρα που φαίνεται να, να έχουμε προσπαθήσει να, 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 να εφαρμόσουμε σωρευτικά όλα τα μέτρα που, που γίνονται σε άλλες χώρες ε, της Ευρώπης, θεωρώντας ότι έτσι αθρηστικά το αποτέλεσμα θα είναι ε, ε, πολύ μεγαλύτερο. Γίνονται συχνέ αλλαγέ στο θεσμικό πλαίσιο. Δεν έχουμε βρει έναν τρόπο, ένα απλό, σταθερό και διαφανέ σύστημα τιμολόγηση, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται και η βιωσιμότητα του κλάδου. Και γενικά βρίσκουμε και μια δύσκολη ισορροπία μεταξύ γενοσύμων και πρωτοτύπων και με ποιο τρόπο αυτά θα συνεισφέρουν στη μείωση τη δαπάνη. Αυτό το οποίο κάναμε λοιπόν εμεί είναι να προσπαθήσουμε να μετρήσουμε, να δούμε τι είναι αυτό ο κλάδο, ο οποίο κατά τη στακόδη είναι, εμπά περιπτώσει, 24-4, στη νέα στακόδη 21. Αυτό ο κλάδο λοιπόν ήταν πολύ χαμηλά το 2000 στο κομμάτι τη μεταποίηση είναι βιομηχανικό κλάδο ήταν το 2,7%. Μέσα σε μια δεκαετία αυτό έχει γίνει ένα από του πιο σημαντικού κλάδου. Είναι στο 9,6%. Ε, μια πολύ αξιοσημείωτη δυναμική. Προφανώ το αντιπιχείρημα εδώ πέρα κάποιο μπορεί να παρατηρήσει ότι αύξησε πάρα πολύ την κατανάλωση, άρα και η παραγωγή ε, ε, αυξήθηκε. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό σημαίνει ότι έχουν γίνει κάποιε και επενδύσει και αυτή τη στιγμή ο κλάδο έχει φτάσει σε αυτό το αξιοσημείωτο επίπεδο παραγωγή. Έκανε είναι σε σχέση με τις υπόλοιπε χώρες της Ευρώπης, ο κλάδος αυτός τη μεταποίηση για τη μεταποίηση της χώρας είναι στην τρίτη θέση. Δηλαδή, μόνο στην Σλοβενία και στη Δανία η αντίστοιχη κλάδη των φαρμάκων είναι σημαντικότερη στη μεταποίησή τους. Για μα, δηλαδή, αυτός ο κλάδος φαίνεται, σε σχέση ας πούμε, με την Ευρωζώνη, φαίνεται να είναι αρκετά σημαντικό πια. Ε, σε όρου παραγωγής, σε αυτή τη δεκαετία... Ε, ε, τα φαρμακευτικά ε, προϊόντα, σαν καθάριση αξία παραγωγή, ε, προστιθέμενη αξία, συγγνώμη, ήταν ε, ο, ο, δεύτερος, δεύτερο πίσω από το κομμάτι των εκτυπώσεων. Με 17% ε, ε, αυξήθηκε. Ήταν η δεύτερη υψηλότερη μέση ετήσια άνοδο σε προστιθέμενη αξία σε σχέση με του υπόλοιπου εγχώριου μεταποιητικού κλάδου. Και σε όρου παραγωγή. Ξέρουμε άλλωστε ότι στην Ελλάδα η βιομηχανία μα φθήνει. Ε, είμαστε σε μια εποχή αποβιομηχάνηση ή φθήνουσα, σε πάση περιπτώσει, βιομηχανική παραγωγή. Όλοι οι κλάδοι τι μεταποίησει έχουν αρνητική παραγωγή. Το επίπεδο δηλαδή, τη παραγωγή του μειώνεται, συρρυκνώνεται το βιομηχανικό προϊόν μα. Αυτή εκτό από δύο. Τα φαρμακευτικά προϊόντα που είχαν πολύ μεγάλη άνοδο τη παραγωγή του και τα βασικά μέταλλα που είχαν ουριακά, ε, 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 οριακή άνοδο. Βεβαίω, αυτό ο μεγάλο ρυθμό έχει επιβρανηθεί την τελευταία τριετία. Το 2008 ε, με 11 η, η αύξηση είναι 6,4%. Αν πάση περιπτώσει, είναι από του κλάδου λοιπόν, τη μεταποίηση που αυξάνουν την παραγωγή του. Σε όρου απασχόληση, το 3,4% δεν, δεν έχει την υψηλότερη συμβολή στην απασχόληση, ωστόσο είναι η ένατη υψηλότερη επίδοση μέσα στη βιομηχανία, ωστόσο είναι αρκετά ε, ε, σημαντική. Βεβαίως, έχει υπάρξει δρυμία υποχώρηση των δύο θέσεων εργασίας, της απασχόλησης στον κλάδο αυτό, χάθηκαν περίπου 2.500-2.400 θέσεις εργασίας στον κλάδο, 15% μαζεύτηκε ο κλάδος μόνο την τελευταία τριετία. Οι εξαγωγές είναι ο τέταρτος πιο σημαντικός κλάδος. Έχει το τέταρτο υψηλότερο μερίδιο εξαγωγών, σε σχέση με, την, με τις συνολικές εξαγωγές που κάνει η ελληνική βιομηχανία. Αρκετά σημαντικός λοιπόν και σε αυτούς τους όρους. Εδώ ένα ενδιαφέρον γράφημα. έχουμε προσπαθήσει να βάλουμε σε ένα διδιάστατο, σε, δύο, σε, ένα, σε ένα, σε δύο διαστάσεις, το εξή. Ο οριζόντιος άξονας δείχνει πόσο μεγαλώνουν ποια είναι η μεταβολή των μεριδίων των ελληνικών μεταποιητικών εξαγωγών στο σύνολο των εξαγωγών της χώρας. και ο κάθετος άξονας είναι πόσο στο ευρωπαϊκό επίπεδο οι αντίστοιχοι κλάδοι μεγαλώνουν. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να δούμε είναι αν η κλάδοι οι δικοί μα είναι σε, είναι σε αυτού του κλάδου στην Ευρώπη που ε, μεγαλώνουν τι εξαγωγέ του, δηλαδή είναι σε μια διευρυνόμενη πίτα και με τον οριζόντιο άξονα αν κερδίζουμε μερίδια σε αυτή την πίτα. Εδώ λοιπόν θα θέλαμε όσο το δυνατόν να έχουμε περισσότερου κλάδου προ τα δεξιά. Δηλαδή, και να είμαστε στου καλού ευρωπαϊκού κλάδου, αυτού που μεγαλώνουν τι εξαγωγέ του, και να κερδίζουμε μερίδια σε αυτού. Ε, αυτό συμβαίνει λοιπόν για τρει-τέσσερι μεταποιητικού κλάδου, μεταξύ των οποίων με πολύ μεγάλη διαφορά είναι η, ο 24-4, η παραγωγή δηλαδή, φαρμακευτικών προϊόντων. Όπου τι επιτυχάνει δηλαδή, αυτό ο κλάδο, Επιτυχάνει σχεδόν, έχει κερδίσει μισό τα 100 σε μερίδια σε σχέση με τι εξαγωγέ μα, αλλά ταυτόχρονα βρίσκεται σε έναν ευρωπαϊκό κλάδο, ο οποίο έχει μεγαλώσει τρει φορέ ε, ε, επί τρία τι εξαγωγέ του. Άρα είμαστε σε ένα κομμάτι που η, η Ευρώπη συνολικά οι εξαγωγέ τη πηγαίνουν αρκετά καλά. Τώρα, αυτό το οποίο προχωρήσαμε για να μετρήσουμε και το οποίο ακούστηκε και στις προηγούμενες παρουσιάσεις, είναι το εξής. Υπάρχουν, ε, υπάρχει το υπόδειγμα Λεόντιεφ, ο οποίος είναι ένας Σοβιετικός, ο οποίος πήρε και, Νόμπελ αρκετά παλιά, ο οποίος είχε, είχε προσπαθήσει από όλου του κλάδους της οικονομίας να δει από τι, τι παίρνουν για να δημιουργήσει το προϊόν του και είχε βγάλει έτσι μεγάλου Σοβιετικού τύπου ε, ε Κεντρικού σχεδιασμού έτσι και έμπνευση πίνακες, του οποίου προσπαθούσε να καταλάβει ποιοι κλάδοι παίρνουν τι ροέ από ποιου. Αυτού λοιπόν του πίνακες του παρακολουθούμε μέχρι και τώρα. Η Eurostat βγάζει στοιχεία κάθε πενταετία. Τα στοιχεία που έχουμε χρησιμοποιήσει εδώ είναι για το 2010, όπου μπορούν να σου δώσουν ποια είναι η άμεση επίδραση που έχει η παραγωγή ενός κλάδου στην οικονομία. Ε... Είναι ίσω το πιο εύκολο αυτό, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να σου υπολογίσει ποιε είναι οι έμεσε επιδράσει που δημιουργεί σε άλλου κλάδου τη οικονομία. Δηλαδή, ένα κλάδο για να παράξει το προϊόν του παίρνει από κάποιου προμηθευτέ κάποιε άλλε εισρωέ. Άρα, δημιουργεί ε... Ε... εισόδημα και αγορά σε αυτού του κλάδου. Και ταυτόχρονα με του μισθού που δίνει στου απασχολούμενου σε αυτόν τον κλάδο, δημιουργεί κατανάλωση. Αυτή είναι η προκαλούμενη επίδραση. Ε, μπορούμε λοιπόν και έχουμε αναπτύξει το τη Μεθοδολογία. Ε, να τον μετρήσουμε αυτό το πράγμα και προσπαθήσαμε να το κάνουμε για το συγκεκριμένο κλάδο. <coughs> αυτό τι δέχεται ω η ζωή, δέχεται ποια είναι η κατανάλωση, ποια είναι η φαρμακευτική δαπάνη. Εδώ λοιπόν έχουμε πάρει τη φαρμακευτική δαπάνη των νοικοκυριών, που είναι περίπου ένα δι, σύν το εξαγωγικό εμπόριο. Δεν έχει πάρει τη νοσοκομιακή δαπάνη, διότι αυτό είναι προϊόν ενό άλλου κλάδου, το υπηρεσίε νοσοκομείων, για παράδειγμα. Επομένω, μπορεί να το υποτιμάσω σε ένα βαθμό. Εδώ παίρνει μόνο το κομμάτι που αφορά την κατανάλωση των νοικοκυριών. Και το βάζει λοιπόν μέσα στου πίνακε αυτό και με βάση από ένα πολύπλοκο τρόπο βγαίνει ότι συνολικά η συνεισφορά αυτού του κλάδου, αυτό ο κλάδο το 2010 τουλάχιστον, στα στοιχεία του 2010, ήταν 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή σε σχέση με το άμεσο, το οποίο ήταν 815 εκατομμύρια. το 2,7 σημαίνει ότι έχει ένα πολλαπλασιαστή 3,42. Για κάθε χίλια ευρώ που δαπανώνται σε εγχωρίω παραγόμενα φάρμακα, το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται κατά 3.420 ευρώ. Σε όρους απασχόλησης, ο κλάδος απασχολεί άμεσα περίπου 11.000 εργαζόμενων, αλλά με τον τρόπο που σας είπα, οι, οι θέσεις οι οποίες χρηματοδοτεί με, το, με, με τις ανάγκες τους σε, 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 σε Ισροές, σε άλλους κλάδους, είναι περίπου 13.000-14.000. Και ταυτόχρονα τα εισοδήματα τα οποία δημιουργεί στους εργαζόμενους σε αυτόν τον κλάδο δημιουργεί μια κατανάλωση με το βάση το καταναλωτικό πρότυπο που έχουμε ω χώρα. Υπάρχουν πίνακε οι οποίοι λένε πού καταναλώνουμε, πόσα δίνουμε για τρόφιμα, πόσα δίνουμε για διάφορε υπηρεσίε. Μπορεί να καταλάβει λοιπόν πού που, που μπορεί να επηρεάσει την κατανάλωση. Άλλε 28.800 θέσει υποστηρίζει αυτό ο κλάδο. Περίπου λοιπόν 53.000 θέσει μπορούμε να πούμε ότι υποστηρίζονται από την παραγωγή σε αυτό τον κλάδο. Το οποίο είναι ένα αρκετά καλό μέγεθος. Και σε φορολογία επίση στα 167 εκατομμύρια εκτιμάται η συμβολή του κλάδου συνολικά στην οικονομία και εδώ είναι από τις, τις, αυτά τα οποία δαπανά ο κλάδος χωρίς το ΦΠΑ. Έτσι, εδώ είναι χωρίς το ΦΠΑ. Τώρα, είμαστε όμως σε μια δύσκολη κατάσταση. Ο κλάδος παραγωγής φαρμάκων αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα αυτή τη στιγμή. Η έλλειψη ρευστότητα είναι σε όλους τους κλάδους αυτό συμβαίνει. Δεν είναι μόνο στον κλάδο του φαρμάκου. Ειδικά όμω ο κλάδο αυτό έχει πληγεί, διότι έχει πολύ μεγαλύτερη σχέση με, τον, με, αρκετή σχέση με το δημόσιο, με την, με την δημόσια υγεία και βεβαίω με το, με, το ζήτημα του PSI και τα ομόλογα τα οποία ε, κουρεύτηκαν μέσα αυτέ τι διαδικασίε οι οποίε έγιναν, και επιβάρυναν ειδικά αυτόν τον κλάδο λίγο περισσότερο. Περισσότερο όμω φαίνεται όλα αυτά η, η, η αδυναμία προσδιορισμού ενό απλού και σταθερού και διαφανού συστήματο τιμολόγηση να επηρεάζει, να υπονομεύει την επιβίωση και βιωσιμότητα του κλάδου. Βεβαίω, η αναζήτηση εξοικονομήσεων και η δαιμονοποίηση των ελληνικών γενοσύμων όσο ακριβότερων και η πίεση των δανειστών για αλλαγή του μείγματο φαρμακευτική αγορά έχει δημιουργήσει αρκετέ πιέσει και ασταθεί ισορροπίε. Έχει υποθεί αρκετά ότι ο κλάδο των γενοσύμων είναι ένα κλάδο ο οποίο έχει θετικέ προοπτικέ διεθνώ. Άρα είναι σε αυτού. Είναι ένα άρμα στο οποίο πρέπει να προσδεθούμε. Ε, μπορεί να γίνει η Ελλάδα πόλος ανάπτυξης γενοσύμων στην Ευρώπη, λέμε. Ε, πράγματι, αρκετές χώρες ε, εστιάζουν σε πολιτικές ενίσχυσης της αγοράς ε, των γενοσύμων. Ε, υπάρχουν όμως θέματα τα οποία προκύπτουν ε, εκεί πέρα. Ε, πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να επισπεύσουμε τις διαδικασίες αμοιβαία αναγνώρισης ε, των εγκρίσεων ώστε να βελτιώσουμε την ταχύτητα ε, διείσδησης των γενοσύμων στην ευρωπαϊκή αγορά. Αποενοχοποιείται, νομίζω, ή θέλω να πιστεύω, η να πιστευω η χρηση των γενοσύμων, ενώ υπάρχει και ένα πραγματικό γεγονός Πέρα από το αν, ε, ε, πώ αντιμετωπίζει ε, ορισμένα ζητήματα, υπάρχει και η λήξη του μεγάλου αριθμού ε, πατεντών ήδη από το 2012, και το 2013 και το 2014, τα οποία μπορούν να πούμε ότι δημιουργούν θετικέ προοπτικέ διεθνώ. Ωραία, αυτό είναι το περιβάλλον. Η Ελλάδα όμω έχει τη δυνατότητα να παίξει δυνατά σε αυτό το ε, ε, παιχνίδι. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία έχει αυτό ο κλάδο, ο οποίο, όπω είδαμε, είναι και σημαντικό για την οικονομία μα. Έχει πιστοποιημένε και ε, ε, παραγωγικέ διαδικασίε. Έχει μια καλή σχέση κόστους παραγωγής και ποιότητας. Έχει μια εξωστρέφεια, προφανώς πρέπει να αυτή να ενισχυθεί, ήταν εξωστρεφής ο κλάδος και πριν την κρίση, διότι ξέρετε προσπαθούμε τώρα να γίνουμε ξαφνικά, ανακαλύψαμε ότι πρέπει να γίνουμε μια εξωστρεφής οικονομία, αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, δεν μπορείς από τη μία μέρα στην άλλη να γίνεις εξωστρεφής οικονομία, πρέπει να έχεις ταξιδέψει αρκετά και να έχεις ε, πείσει τους δυνητικά δυνητικούς πελάτες σου για το προϊόν σου. Ε, τώρα προσπαθούμε όλοι να, γίνουμε, να έχουμε το βλέμμα στραμμένο στο στο, 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 διεθνές περιβάλλον. Ε, για, για, ένα κομμάτι του κλάδου, η, 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 χλωρίδα, η μοναδική χλωρίδα για φαρμακευτικά σκευάσματα και καλλιτικά αποβόταν έχει την σημασία της και βέβαια το κυριότερο και γιατί ίσω δεν θε να πα να γίνει μια χώρα χαμηλού κόστου, έχει μια τεχνογνωσία και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Έχει ένα καλό ανθρώπινο κεφάλαιο το οποίο πρέπει να το αξιοποιήσει. Ε, δεν έχω το χρόνο να μπω περισσότερο στις, στις πολιτικές προτεραιότητες τις οποίες συζητάμε αρκετά μέσα στη μελέτη. Έχουμε ε, θέσει ορισμένα, ορισμένα ζητήματα τα οποία πρέπει να ε, ε, δούμε, με τους λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους υφιστάμενους περιορισμούς και ίσως αν θέλετε ακούγοντας και την προηγούμενη κουβέντα και σε μια πιο επιθετική γραμμή, διότι ξέρετε η προσπάθεια να... Αμυνθούμε απέναντι στο, 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 στο κακό το οποίο μα έρχεται, ίσω είναι πολύ αμυντική στρατηγική. Ε, νομίζω πρέπει να βγούμε πιο δυναμικά προ τα μπροστά και να έχουμε μια πιο ε, αναπτυξιακή έτσι, διάσταση. Έχουμε ακούσει πάρα πολλέ φορέ λοιπόν ότι πρώτη προτεραιότητα είναι η, η λειτουργική αναβάθμιση του ΕΟΦ. Δεν είναι μόνο θέμα κόσμου, είναι και θέμα και αρμοδιοτήτων που έχει αυτό και αν μπορεί να είναι, αποφασίσουμε ότι θα, είναι, ε, 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 θα έχει αρμοδιότητες για τις κλινικές έρευνε, για τη βιοεισοδυναμία κτλ. Επίση, επίσης, ένα άλλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίσαμε και εμείς ως ερευνητές. Ποια είναι αυτή η φαρμακευτική δαπάνη, ποιος θα την καταγράφει επίσημα, να την ξέρουμε, να την, ε, να την χειριζόμαστε κιόλας και να μπορούμε και να διαπραγματευτούμε και με τους πιστωτές μας και με οποιοδήποτε. Να υπάρξει λοιπόν μια επίσημη και διαφανής καταγραφή της φαρμακευτικής διαπάνης και βέβαια και των συνθετικών τους μερών, το συνθετικό τους μέρο. Έτσι. Ε, το τρίτο ζήτημα είναι η διευθέτηση των χρεών των νοσοκομείων και του ΙΟΠΗ. Βεβαίω, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μα υπερβαίνει λίγο ως χώρα. Δυστυχώ, δεν έχουμε του πόρου εκείνου του θα θέλαμε για να μπορέσουμε αυτό να το διευθύνσουμε πιο γρήγορα. Είμαστε εκτό αγορών, θυμίζω. Ε, τέταρτη προτεραιότητα, η ενίσχυση τη έρευνα και καινοτομία. Είναι μια οριζόντια διάσταση, είναι κάτι το οποίο ο κλάδο αυτό έχει επενδύσει και είναι κάτι το οποίο πρέπει συνολικά ως χώρα να το κάνουμε και επομένω είναι μια διάσταση την οποία πρέπει να την κυνηγήσουμε αναμορφώνοντας για παράδειγμα το φορολογικό πλαίσιο για τις δαπάνες R&D. Με ποιον τρόπο δηλαδή λοιπόν, λογίζονται και πόσο εκπίπτουν ας πούμε, από τα έσοδα. Ενίσχυση εξωστρέφεια, βελτίωση των εξαγωγικών διαδικασιών, όλη τη γραφειοκρατία που υπάρχει σε σχέση με τι εξαγωγέ. Και πιο κλαδικά θέματα, η πρόωθηση των κλινικών ε, ερευνών με απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου. Κατάλαβα διαβάζοντας λοιπόν ε, ε, τη μελέτη την οποία εκπονήσαμε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να ορίσεις και, 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 να, και να προχωρήσεις το θέμα των κλινικών ε, μελετών στην, στην, στην Ελλάδα, διότι το θεσμικό πλαίσιο είναι ε, ασαφές. Και βέβαια έχουμε αναπτύξει και ένα εργαλείο, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αυτή είναι πολύ σημαντικό εργαλείο, διότι η οποία δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένο και θα πρέπει να ολοκληρωθεί και με τη σύνδεση με θεραπευτικά πρωτόκολλα και να το αξιοποιήσουμε ως εργαλείο όχι απλά μείωσης φαρμακευτικής δαπάνης ή έλεγχο του όγκου, αλλά και για το σχεδιασμό Τη φαρμακευτική πολιτική. Έχει ένα πλούτο στοιχείων, ο οποίο νομίζουμε ότι μπορεί να τον αξιοποιήσουμε και να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε καλύτερα την φαρμακευτική πολιτική. Ε, 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 Κλείνοντα, θα έλεγα συμπερασματικά ότι η εγχώρια φαρμακευτική βιομηχανία είναι ένα κλάδο ο οποίο μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξη τη ελληνική οικονομία, κυρίω γιατί διαθέτει σημαντικέ υποδομέ και ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλού. Επίπεδου. Ωστόσο, δεν πρέπει να κλειστεί στον εαυτό του, πιστεύω ότι πρέπει να δούμε πώς μπορούμε σε όλο το οικοσύστημα τη υγείας να αναπτυχθούν συνέργειε και διασυνδέσει. Διαθέτουμε τεχνογνωσία και ανθρώπινο κεφάλαιο για δημιουργία υψηλή προστιθέμενη αξία στον χώρο τη βιοτεχνολογία και τη βιοετρική επιστήμη, σύνδεση με τα πανεπιστήμια και συνέργειε που μπορούμε να αναπτύξουμε. Μπορεί η Ελλάδα να γίνει κέντρο έρευνα και ανάπτυξη διαγνωστική τεχνολογία και να αναπτύξουμε και τον κλάδο των διαγνωστικών εξετάσεων και ο ιατρικό τον οποίο τον αναφέρουμε πάρα πολλέ φορέ, η σύνδεση με άλλου κλάδου τη οικονομία οι οποίοι θα γνωρίσουν ή γνωρίζουν κάποια αξιόλογη δυναμική θα μπορούσε να βοηθήσει και αυτόν τον κλάδο στην αναπτυξιακή του πορεία. Σα ευχαριστώ πολύ. Για όλε τι λεπτομέρειε μελέτης μελέτη, όπω σα είπα, είναι διαθέσιμα δημόσια ελεύθερα από το site του ΙΟΒΕ. Σα ευχαριστώ.